Soul Hunter. Gold Soul Hunter. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες του καναλιού, Νίκος Κόνσον Χάντερ και σήμερα έχω πάλι την τιμή να είμαι στο απίστευτο μουσείο παιχνιδιών του φίλου Μανώλη και του γιου του Νίκου στο Γαλάτσι. Παιδιά, χάρηκα, τι κάνετε, πως είστε, καλά, καλά, τους αγόρους μου. Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα ήρθαμε εδώ για να δούμε τα κυρίως θέματα, όπως έχετε δει. Ο Μανώλης πρόλαβε και πήρε με pre-order που δεν έγινε μετά ποτέ πια order για τους άλλους και το Batwing και το Batmobile από το Flashpoint, την ταινία που έχει βγει της McFarlane Toys. Θα τα δείξουμε εδώ, δεν τα έχει ανοίξει, περίμενε να έρθω εγώ για να τα κάνουμε βίντεο εδώ και 10 μέρες περίπου. Και μαζί με αυτά θα δούμε και κάποια spin-off έτσι Batmobile συλλεκτικά που έχει μια σειρά δηλαδή της Sigmos. Ωραία να γουστάρουμε, να περάσουμε ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτά. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, να πούμε παιδιά ότι εντάξει, η Batman έχει άπειρα οχήματα, έτσι, άπειρες φιγούρες, άπειρες εκδόσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος τα έχει όλα εκτός από το φίλο μας, τον πολύ καλό φίλο μας Παναγιώτη. Παναγιώτη Παντελή, χαιρετίσματα κιόλας. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Οπότε λέμε τώρα έτσι, Batman για μένα σημαίνει οχήματα. Αυτό που μας αρέσει όλους, τα οχήματα, αυτά τα μαύρα, τα ισχύει, που μας τρελαίναν όλους, πιτσιρικάδες, Batmobile, άπειρες εκδόσεις. Κάποια στιγμή δεν χωράγανε, οπότε έβγαλε η Eaglemos μία σειρά με όλα τα οχήματα του Batman στην 1.43 και λέω, εδώ είμαστε, αυτά που μου αρέσουν, τουλάχιστον θα καταφέρω να τα μαζέψω όλα στο ίδιο μέγεθος και σε κουτιά για να κάνουν τις κλασικές ντάνες, να χτίζονται πιο εύκολα και να πιάνουν πιο λίγο χώρο. Ναι, έχει έτσι, πάει επιλεκτικά δηλαδή και ναι, φαίνεται. Έβγαλε 80 τεμάχια, βάρκες, αεροπλάνα, από πιο παλιά μέχρι πιο καινούργιες ταινίες, δηλαδή από το 62, θυμάμαι εγώ αυτό το Batmobile από τη σειρά, το TV series που λέει και εδώ, μέχρι την τελευταία που προλάβανε πρέπει να ήταν το Tumblr του... Από το Rise, ναι. Έχει και το Rise, βασικά πρέπει να είναι μέχρι τελευταία ταινία γιατί έχει και το The Bat που εμφανίζεται στο Dark Knight Rises. Έτσι, ωραία κομματάκια. Ναι, φοβερή λεπτομέρεια καταρχήν, έχουν και διοραματάκια από πίσω. Αυτό το αυτοκόλλητο την ταινία, α το πούμε έτσι. Ο Νίκος μου είπε ότι το αγαπημένο τι είναι αυτό. Εννοείται. Εντάξει. Batman Animated Series, βασισμένο στα κινούμενα σχέδια που όλοι μεγαλώσαμε με τον Αντένα στο δημοτικό, 90-91-92 εκεί. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πολύ βασισμένο στο 89. Δηλαδή οι γραμμές του είναι βασισμένες στο Keaton. Απλά ένα ακόμα λίγο πιο φωτουριστικό, πιο χαμηλωμένο, εντάξει, καταπληκτικό. Αξίζει να δείξουμε και εδώ, παιδιά, το The Bat. Πολύ μεγάλο κι αυτό. Βέβαια, μου είπε ο Μανώλης ότι στη μεταφορά χτυπηθήκανε κάποια κομμάτια. Δεν το έχει ανοίξει, είναι κλειστό. Βασικά είναι, ναι, όλα σχεδόν κλειστά, νομίζω. Δεν έχουν ανοιχτεί καθόλου. Όχι, όχι, δεν έχουν ανοιχτεί. Α, ναι, γιατί φαίνεται από κάτω είναι το χαρτονάκι κιόλας. Ναι. Ναι. Τα άνοιγα και τα έκανα ντάνες. Μετά αποφάσισα ότι να μην σκονίζεται και το πλαστικό. Ναι. Δεν το βγάζω καθόλου από τη ζελατίνα. Ναι. Έμεινε μέσα. Δηλαδή και εδώ το φοβερό, πολύ εντυπωσιακό, το Batmobile, το Batman Forever με τον Val Kilmer. Δίπλα βλέπουμε του Clooney το Batman and Robin. Και πολλά αυτή η σειρά επίσης έχει οχήματα τα οποία έχουν εμφανιστεί στα comics, δεν βγήκαν ποτέ σε σειρές και αυτά, οπότε 80 οχήματα καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη σειρά. Εδώ και αγαπημένος Joker, έτσι. Εγώ είμαι πιο πολύ fan Joker. Ωραίο. Δεν το θυμάμαι αυτό σε ποια σειρά. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι εσύ ποια ήταν. Καρτουνίστικο θα είναι. Ναι, βέβαια εδώ γράφει Batman 37. Ίσως είναι στο μόνιμο τεύχος, ναι, του Batman το 37 προφανώς, ναι, ναι, σίγουρα. Δεν το θυμάμαι, αλλά τα, μάλλον από εκεί θα είναι. Αυτά για τα οχήματα, για αυτά, τους οπότε, α, να δείξουμε και αυτό εδώ. Δεύτερο, έτσι, ναι. Πες και για τις φιγούρες πλέον, άπειρες φιγούρες του Batman, παιδιά δεν ξέρει κανείς που να πρωτοπάρει, οπότε κράτησα τις πιο παλιές, έτσι, δεν θυμάμαι χρονολογίες και τα λοιπά, αλλά... Αυτή, όχι, είναι το 89.
με το που βγήκε η ταινία. Τον Ρόμπιν τον έχω και εγώ ακόμα. Βασικά είχα και τον Batman και τον Ρόμπιν μικρό. Ο Ρόμπιν ουσιαστικά οπλίζει το χέρι και κάνει πατάς και κάνει καρατιά. Να το, κλακ. Εδώ μόλις αυτοκτόνησε ο Batman, αλλά δεν μασάει γιατί βγάζει τον grappling hook. Εδώ είναι, είχα και τον Batman, παιδιά, αξίζει να το πω, το πέρα στα παιδιά πριν. Είχε ουσιαστικά τη ζώνη η οποία πιάνεται και ανεβαίνει. Το μόνο που μου έχει μείνει από τότε είναι ο μηχανισμός μέσα με τη ζώνη. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο. Κάποιος μην θέλω να το βρω. Και φυσικά ο Τζόκερ ήταν πολύ ψαρωτικός γιατί πέταγε νερό. Από το λουλουδάκι, ναι, έχει δύο εκδόσεις. Αυτή είναι η παλιά, αυτή δεν ξέρω ποια εκδοσή είναι. Ναι. Ναι. Αυτή είναι η 89 πάντως. Και εδώ, ναι. Να δείξει ο Νίκος πάλι. Αυτό είπαμε τι είναι, πώς είπαμε την εταιρεία, τη θυμάσαι. Ερτενά. Η RDL. Η RDL, παιδιά, η οποία είχε βγάλει αυτό εδώ το. Όλοι το θυμάστε. Είναι πολύ διαχρονικό αυτό το Batmobile, σαν παιχνίδι. Η γερμανική εταιρεία, η RTL, και έχει βγάλει και το Batwing τη ομώνυμη ταινία. Το οποίο, να πω την αλήθεια, το βλέπω πρώτη φορά από κοντά. Νομίζω ήταν πιο μικρό. Σκεφτείτε ότι αυτό το πήρα και καρτέλα πρόσφατα από το K&K στο μεγάλο του φίλο Κώστα. Μου το βρήκε σπάνια καρτέλα, σφραγισμένο. Εντάξει, το Batwing το βλέπω πρώτη φορά, είναι η αλήθεια. Και μετά ναι, και κάποια άλλα οχηματάκια εδώ. Καλά, εννοείται ότι Hot Wheels γίνεται χαμός. Έχω μαζέψει για τον μικρό μου τώρα καμιά 25 αριά, Μανώλη. Βέβαια τα ανοίγω, δεν τα κρατάω έτσι. Αλλά Batman, Hot Wheels οργιάζουν. Δηλαδή βγάζουν το ίδιο, το βγάζουν σε repaint, το βγάζουν χίλιες φορές. Και αυτό πολύ ενδιαφέρον, αξίζει να το πούμε. Παιχνίδι πάλι official license του 89. Το οποίο εγώ το έχω σφραγισμένο από τότε. Το είχε κάνει δώρο η γυναίκα μου από το Zartan Toy Store το 2015. Μόλις είχε ανοίξει το μαγαζί, ήταν τα πρώτα στόκ που είχε ο Παναγιώτης. Και το έχω sealed. Δεν το έχει βάλει να δουλέψει, λέει, φαντάζομαι. Όχι, είναι στο κουτί, δεν το είχα ανοίξει. Εγώ το είχα βάλει μπαταρίες, νομίζω δεν δούλεψε. Βέβαια, αφού είναι τα καλώδια στη θέση του, δεν νομίζω να έχει κάποιο πρόβλημα. Μπορεί να θέλει κάποιο. Ίσως το μοτεράκι, κανένα τσεκάρισμα. Δυνατό boost, αλλά εντάξει. Δεν... Πολύ ωραία, πολύ ωραία παιχνίδια. Λοιπόν, εγώ λέω να μαζέψουμε τώρα αυτά. Και μετά να δούμε αυτά που ήρθαμε για να δείξουμε. Να δείξουμε τα κλασικά. Λοιπόν. Ποιο είσαι εσύ? I'm Batman. Καλά το. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Έχουμε λοιπόν αυτό το σούπερ κομμάτι, το οποίο από ό,τι μου είπε ο Μανώλης, δεν μπόρεσε κανείς να το παραγγείλει, γιατί με το που ανέβηκε έγινε sold out στο pre-order. Τι, κάπως... Sold out στο pre-order. Ναι, δηλαδή δεν είχες καμία πιθανότητα να το πάρει κάποιος, δηλαδή μετά από μια μέρα, αν το μάθαινε από social, από κάποιο site. Έγινε την ίδια μέρα instant sold out. Οπότε, Μανώλη, απόλυτο respect που το έχεις. Γιατί αν δεν ήσουν και τώρα εσύ, δεν θα είχα και εγώ την τύχη να το δω από κοντά. Θα το βλέπα μόνο στον Παναγιώτη, Παντελή, που είπαμε. Αλλά δεν θα είχαν και οι φίλοι του καναλιού την τύχη να το δουν. Οπότε νομίζω ότι θα το ανοίξουμε. Εγώ να πω έτσι, παιδιά, Batmobile, Keaton, η πρώτη ταινία Batman που όλοι αγαπήσαμε το Batman, που μάθαμε το Batman. Και δεύτερον, McFarland, εγγύηση. Έτσι, τουλάχιστον όσο αφορά ποιότητα και αυτό. Και τρίτον, το μέγεθος. Εννοείται. Το οποίο είναι ένα μέγεθος. Είναι μεγάλο, είναι μεγάλο. Αρκετά μεγάλο. Για να το δούμε. Για να το δούμε. Για τράβο, για πάμε. Κάτσε, κάτσε, μην το κόψεις, να το βγάλουμε το έτσι. Μήπως είναι την άλλη μεριά αυτό? Δεν είναι εκεί. 2-1. Να το βάζω από εδώ. Από εδώ, από εδώ. Ορίστε. Λοιπόν, για να το δούμε πιο κοντά τώρα εδώ. Εντάξει, θέλω να το δεις έτσι. Ψηλά να πούμε, ξέρεις, αν έρχεται η κάμερα όπως έβγαινε στο 89 που άνοιγε ο Batman και έβγαινε από το cockpit και ερχόταν η κάμερα ξαφνικά έτσι, ρε παιδί μου. Έλα, λίγο πιο κοντά. Και αντί να δεις τον Batman, βλέπεις εμένα. Λοιπόν, ποιον Batman έχει βγάλει? Δεν έχω το. Αυτοί δεν κάνουν, Νικολά. Οκ, εντάξει. Έβγαλε και η ταινία αυτή η Batman, δεν πήγα. Μόνο τον έχω στον Παπα-Νικολά, όλο λέω θα περάσω τον Batman, θα περάσω τον Batman, δεν έχω προλάβει λόγω δουλειά, τίποτα άλλο. Λοιπόν, το όχημα. Είναι πολύ.
Δεν είναι πολύ βαρύ, είναι η αλήθεια. Να σου πω, νόμιζα ότι ήταν λίγο πιο βαρύ, αλλά. Εδώ βλέπουμε από κάτω. Να μιλάει. Είναι απλοϊκό, εντάξει, κοιτάξτε, είναι και η τιμή του. Ναι. Δεν ήταν εξωφρενική. Αυτό. Για την τιμή του πρέπει να είναι πολύ ok. Στα 80 ευρώ, εγώ να πω ότι στήχησε. Στη Star Comics, ο Άγγελος. Το πήρε τόσο, γιατί μετά νομίζω ότι είπαν ότι είχε πάει στο 150 ή όχι. Εγώ 80 ευρώ. Εντάξει, για 80 ευρώ το είναι πολύ καλά. Κλίμακα, εντάξει, τώρα δεν ξέρω την κλίμακα, αλλά είναι ok. Χωράει λοιπόν ακριβώς τις φιγούρες αντίστοιχες της McFarland. Ναι. Να δούμε εδώ, Γιάννη, μπορείς να ζουμάρεις λίγο στο cockpit, να μπεις μέσα λίγο εδώ, να δούμε λίγο εδώ τη λεπτομέρεια. Μοναδική παραφωνία νομίζω το γκρι κόπι. Αυτό το είχα διαβάσει και ήδη έχουν μπει στη διαδικασία να το βάψουν γενικά. Μπροστά η κλασική τουρμπίνα το jet που είχε την πατέντα. Πίσω εξάτμιση. Οι λεπτομέρειες, τα φώτα, οι ζάντες είναι έτσι. Λάστιχα έχει. Ναι, έχει λαστιχάκι κανονικό. Εντάξει. Δεν ξέρω, σκεφτόμουν να πάρω και το αντίστοιχο της Toybiz το παλιό, τώρα για να το συγκρίνουμε. Αν θυμάμαι είναι λίγο πιο μικρό και δεν είχε αυτό το πόκκινο το καπάκι, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Το έχω δει στις φωτογραφίες, ναι. Ναι. Αλλά είναι πιο μικρό, λέει. Είναι, όμως πάλι... είναι παλιό, είναι 89 ναι. Και αυτό, να το βρεις με κουτί και τα λοιπά. Ναι. Ωραία σειρά κι αυτή. Ναι, βέβαια σίγουρα. Δεν έχω μπει στη διαδικασία, σας είπα, είναι ναι. Άπειρη παρθένα. Θέλω πάνω. Οπ, ορίστε. Όποιος ψάχνει βρίσκει λένε. Τι είναι αυτό, κάρτα? Ναι. Για να τη δούμε λίγο. Θα την ανοίξεις. Βγάλε το αυτοκόλλητο πρώτα, για να μην σκίσει τη ζελατίνα. Σωστός. Για να τη δει ο Γιάννης εδώ. Λοιπόν, ένα artwork. Α, έχει και από πίσω, βλέπω. Έχει ένα μικρό, μια μικρή περιγραφή. Ωραίο. Εντάξει. Τι βάζεις μέσα. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Εντάξει, για display σε μια βιτρινούλα είναι απίστευτο. Εντάξει, πιστεύω θα βρεις και τη φιγούρα Μανώλη. Τι έχω παραγγείλει, τι έχει παραγγείλει αυτό. Κώστα. Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά. Απλά δεν πρόλαβα να τη φέρω για το συγκεκριμένο επεισόδιο, okay. Αλλά εντάξει, νομίζω. Ναι, εντάξει, είναι ναι. Πολύ ωραίο κομμάτι. Είσαι πολύ τυχερός που το βρήκες, ok, το είπαμε, respect. Ναι. Και ο Μανώλης δεν έμεινε εδώ, μου το έλεγε. Και Batwing, έλεγε. Κοιτάμε στο... Δεν ξέρω αν έχετε δει παιδιά την ταινία, πάλι την τελευταία, αλλά αν κάτι πιο πολύ άξιζε στην ταινία αυτή ήταν ο Keaton με το Batmobile και το Batwing, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω, προσωπική γνώμη βέβαια, έτσι. Εντάξει, μπορεί να διαφωνούν κάποιοι, εντάξει, δεν ξέρω τώρα, αυτό άλλο θέμα. Εντάξει, εγώ όσο ήταν ο Keaton, μετά από τόσα χρόνια ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το κουτάκι. Θυμάμαι ίδιες προστασίες είχε και το Thunder Tank όταν το είχαμε ανοίξει. Gold level, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι από ζελοτέιπ. Ζελοτέιπ, δεν ξέρω. Κάτι. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Πάμε να το βγάλουμε μαζί. Το βγάλουμε. Για πάμε. Ωραία. Ωραίο φαίνεται. Θα χαϊδέψουμε και λίγο, να πάρουμε λίγο μπατμανίαση, λίγο κάρμα. Λοιπόν, ναι, είναι πιο βαρύ το κουτί αυτό. Εδώ μας δείχνει τις λειτουργίες. Cockpit opens automatically, λέει εδώ. Από κάτω jet thrusters και retractable landing gear, δηλαδή μπαίνουν, βγαίνουν οι ρόδες για να προσγειωθεί. Από κάτω δεν έχει κάτι το κουτί. Μπροστά έχουμε μια πιο μεγάλη πανοραμική. Δεν το κάναμε στο περασμένο κουτί του Batmobile, αλλά εντάξει, και okay, τα ίδια βλέπω και εκεί. Έχει και stand. Έχει stand, αλήθεια. Έχει και για App Store και Google Play εδώ. Ναι. Δεν το έχεις δει αυτό, ε. Όχι, κάτι. Τέλεια. Από ό,τι ξέρω, κάτι κρεμιέται. Είχα διαβάσει κάπου που μπορείς να το κρεμάσεις στον τοίχο. Θα το δούμε τώρα. Λοιπόν, θέλουμε σίγουρα κάτι να το ανοίξουμε. Να πούμε επίσης ότι το Batwing, γιατί δεν το ήξερα αυτό, μου είπε ο Μανώλης ότι και αυτό έγινε sold out ακαριέα. Δηλαδή
Πήγανε παιδιά σαν ψωμιά τελείως. Και τσάπα να το δείτε, δεν θα το πει. Αυτό βέβαια είναι πιο ακριβό κομμάτι, είναι στα 250 ευρώ. Είναι πιο βαρύ, το νιώθω ότι είναι πιο βαρύ. Πάμε, Νικόλα, να ρίξουμε. Για πάμε. Για να δίνουμε στον παπά εδώ. Ένα-ένα. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να σου πω. Είσαι πολύ τυχερός που ο μπαμπάς σου έχει αυτή τη συλλογή και αυτή την αγάπη για όλα αυτά. Γιατί άμα ρωτήσεις και τον μπαμπά σου και εμένα και το Γιάννη και τους φίλους που βλέπουν αυτό το βίντεο, οι μπαμπάδες μας μακάρι να είχαν το 1% από αυτά και να είχαν την ίδια πόρωση με εμάς. Οι μπαμπάδες μας λέγανε πάρε λεφτά, πήγαινε, πάρ' το, that's all. Εσύ είσαι πολύ τυχερός, να ξέρεις, που έχεις τέτοιο μπαμπά. Λοιπόν, α, δεν βγαίνει αυτό έτσι, βγαίνει... Ουσιαστικά ναι, είναι μόνο αυτό για να δω αν έχει κάτι από κάτω. Ναι, φυσικά έχει κάτι από κάτω. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε. Το βάλουμε αυτό εδώ. Θα βγάλουμε τα κομματάκια του. Τα οποία είναι βαριά. Α, εδώ. Κάτσε να το σηκώσουμε αυτό. Έτσι. Εδώ είναι το stand. Τέλεια. Ξέρω που πάλι να φτάχνεις εκεί το Μπουμπα Νικολάου. Λοιπόν, εδώ δεν έχει κάτι, οπότε ναι, από εδώ είμαστε ok. Λοιπόν, οπότε πάμε να τα βγάλουμε σιγά σιγά. Ναι. Λοιπόν, ξέρεις, όπως σου δείξα. Ζελοτέιπ εδώ, πρώτα σηκώνεις το ζελοτέιπ. Πού είναι? Θα το ψάξεις, θα το βρεις από κάτω. Το ανοίγουμε έτσι. Γιατί ακόμα και τα σακουλάκια βάση του κύριου Γιάννη έχουν αξία να μην τα χαλάσουμε. Για άμα θέλουμε να το πουλήσουμε. Άμα θέλουμε να το πουλήσουμε κάποτε, που εμείς γενικά όμως σαν συλλέκτες, ξέρω και ο Μανούλης και εμείς δεν πουλάμε πράγματα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Τεράστιο. Να πάρουμε και αυτό. Νιώθω σαν εκπομπή μαγειρικής που μαγειρεύουν και δείχνει κάμερα και δείχνει. Ναι, εμείς έχουμε μπάτμπον και εδώ. Έλα, 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 πάμε. Λοιπόν. Εντάξει, αυτά δεν θα τα κάνουμε τώρα. Εδώ είναι η βάση πρακτικά. Έχει πάλι την κάρτα. Α, κάτσε να ανοίξουμε στο να βγάλουμε μόνο τη βάση έξω. Θα τη βγάλει, θα... Καλά, τους έως, άμα το στήσεις... Τι έχουμε πάλι. Αν θα το κρεμάσεις σε τείχο. Δείχνει ότι δεν βρίσκεται κανένα κομμάτι. Ναι. Μάλλον οροφή το βλέπω. Στην πόρτα. Οροφή, οροφή. Και στην πόρτα μου. Έλα από εδώ. Ω, φτερό. Το φτερό είναι πιο μεγάλο και από το πρόγερο του πόρτα. Λοιπόν. Το τι είναι. Κάρτα που πήγε. Μπαίνει έτσι ή από την άλλη. Α, εδώ είναι η κάρτα. Μπαίνει. Δεν είναι αυτό. Λοιπόν, καρτούλα πάλι. Γύρω από έτσι να το βλέπει ο κόσμος. Εδώ. Εδώ. Και να το συναντήσουμε με τον Νίκο. Περίμενε, το κάνουμε μαζί. Λοιπόν, ας βάλουμε αυτή είναι η βάση. Ωραία η βάση. Ψιλοβαριά είναι. Μπαίνει και βίδες. Από ό,τι είδαμε, μπαίνει και στον τοίχο. Λοιπόν, ένα Νικόλα, λαγάτσα το φέρουμε πιο εδώ. Λοιπόν. Πρεσαριστά μπαίνει άραγε. Υποθέτω. Πρεσαριστά μπαίνει. Πολύ ζόρι. Πολύ pressing. Λέω να μην το πιέσω άλλο. Για πάμε. Δώσε του Μανώλη. Πάμε παιδιά. Μου κάτι κράτσι το έτσι. Ναι, αλήθεια είναι ότι θέλει πολύ. Μα. Εντάξει, θα αφήσουμε έτσι. Θα το δείξουμε έτσι. Και έχει δύο μήκους. Και έχει δύο μήκους. Ναι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι από τη βάση. Αυτό. Και αυτό. Είναι. Ε, τεράστιο εκεί.
Είναι μεγάλο. Ωχώ, τεράστιο. Το χρώμα του είναι όμως πολύ γκρι. Ή όχι. Ναι, είναι γκρι. Είναι... Και battle damage. Ναι. Βέβαια, ναι, πολύ πιο αλληλουθοφανές έτσι από το άλλο, έτσι, καμία σχέση. Η αλήθεια είναι ότι όντως έχει πιο πολύ λεπτομέρεια μοντελίστικη σε χρώματα, σε φθορές. Τα... Αυτά προς τα μέσα πάνε. Όχι, μάλλον το άλλο. Ωραία. Το βάλαμε αυτό, ναι. Εντάξει, παιδιά, δεν θα πιέσουμε άλλο τώρα τα φτερά. Να μπει, πώς πάνε, εντάξει. Ναι, νομίζω ότι το μέγεθός του το καταλαβαίνετε. Νομίζω, ναι, αξίζει να πεις το τείχο, παιδιά, αυτό πάντως. Δηλαδή... Λοιπόν, έχουμε πιέσει λίγο περισσότερο τα φτερά. Είναι μεγάλο, πιάνει σχεδόν το τραπέζι. Σωστός. Να το δούμε λίγο από κάτω, Γιάννη, τις λεπτομέρειες. Μανώλη, ανοίγουν, είπαμε, και οι ρόδες, σίγουρα. Μήγε από εδώ. Θα το δείξουμε αυτό στους φίλους. Έχει όλο landing gear. Να το δούμε κάτω έτσι. Mm-hmm. Για να μην κυδέρνεις. Δεν ξέρω αν μπορείς να δεις καλά λίγο τη λεπτομέρεια. Έτσι λίγο, έχει μια, λίγο, έχει κάποιες φθορές, ναι, είναι λίγο, όχι battle damage, δείχνει ότι είναι used, το παιδί μου, δεν είναι, το έχει χρησιμοποιήσει ο Batman κάποιες φορές. Πολύ πιο καλή ποιότητα από ναι, το άλλο. Που... Αυτό, σίγουρα δηλαδή η ποιότητά του είναι πιο καλή. Πάμε λίγο, Γιάννη, έλα λίγο και πιο κοντά να δούμε λίγο και το cockpit μέσα, να το πάρεις έτσι λίγο εδώ κάποια πλάνα, να δουν οι φίλοι μας. Το cockpit επίσης, Μανώλη, είναι πιο εντυπωσιακό. Δηλαδή έχει, νομίζω, περισσότερη λεπτομέρεια. Σίγουρα. Τουλάχιστον έτσι βλέπω εγώ. Έχει πιο πολλά εδώ. Άρα, Γιάννη, έχει μοχλούς. Περιστροφικά, άμα θέλει να το πεις. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι, εντάξει, σαφώς είναι πολύ πιο λεπτομέρεια παντού εδώ. Το κομμάτι φαίνεται πιο... πιο μοντελιστικό, δηλαδή έχει πέσει πιο πολύ φίλιο, για, ναι, ναι, ακριβώς. Εδώ, ενώ υπάρχει λεπτομέρεια και εδώ, όλα είναι screen accurate κτλ. Με έχει χαλάσει αυτό το χρώμα και το πλαστικό είναι λίγο πιο παιχνίδι, είναι toy grade φάση, δηλαδή τα κλασικά ξέρεις της Mattel κτλ. Αυτό μόνο, πιστεύω ότι καλό θα ήταν να είχαν και τα δύο χρώματα, δηλαδή και τα δύο χρώματα να είχαν το ίδιο χρώμα, θα ήταν πιο ωραία addition. Τώρα τα λέω εγώ που δεν τα έχω, τέλος πάντων. Αλλά ναι, επειδή είμαι μπατμανάκια, δηλαδή και εγώ άμα τα είχα τώρα θα γούσταρα έτσι. Παρ' όλα αυτά, εννοείται respect στο Μανώλη που τα βρήκε και δεν μπορούμε να τα βρούμε πουθενά από αλλού. Μανώλη, απόψεις. Απόψεις, συμφωνώ μαζί σου. Βέβαια, πάλι έτσι είναι η τιμή, ίσως η διαφορά. Η μεγάλη, είναι διαφορά. Είναι 80 με 250 που λες ότι ίσως γι' αυτό το αφήσαν πιο χαμηλά για να ξεπουλήσουν. Δεν το περιμέναν βέβαια τόσο πολύ. Σε αυτή τη τιμή νομίζω ότι εντάξει, είναι value for money, δηλαδή yeah, αξίζει yeah, 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 τα λεφτά του. Ναι. Yeah. Πώς θες να το πάρει το στήσε, στάντη σε τείχο. Τώρα πάλι θα μπει στο κουτί του. Κλασικά. Δυστυχώς δεν έχουμε το χώρο, θα ήθελα αυτό να μπει σε κάποιο τείχο, να το χαζεύει όλος ο κόσμος, εντάξει, αξίζει νομίζω το πούμε. Και το άλλο. Πίσω από την πόρτα. Στο σπίτι δεν χορεύει τίποτα. Τρομερό κομμάτι, εντάξει, δεν το ζητάω. Δηλαδή είναι το σήμα, το πιάσουμε. Το σήμα του Batman. Τελείως. Έτσι δεν ξέρω αν το βλέπουν τα παιδιά. Εννοείται. Και είναι και αυτή η κλασική σκηνή στην πρώτη ταινία που πάει στο φεγγάρι, γυρνάει το Batwing και φαίνεται το σήμα. Ναι, 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 ναι. Θρυλική σκηνή. Είναι στην ταινία. Δεν την έχεις στην ταινία. Όχι. Πέντε μέρες φυλακή από μένα. Ειδικά με την μπλούζα του μπαμπά που είναι 1989. Ήθελα και εγώ να βάλω μπλούζα 1989, δεν μου κάνει, είναι medium. Είναι από τα εγώ, ήμουν 25 την είχα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν ένα γρήγορο βίντεο για δύο πολύ ιδιαίτερα κομμάτια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μανώλη που με φώναξε να τα δείξουμε. Εντάξει, τα χαρείς, πανέμορφα. Ελπίζω να τα χαρήκαν και οι φίλοι έτσι του καναλιού σου. Ναι, εννοείται, γιατί αυτό εντάξει, τα δείχνουμε. Δηλαδή,
feeling, έτσι ξυπνάει, αυτό λέω. Εννοείται. Και χαρά στο κουράγιο σου και πάλι, το ξαναλέω και, και μπράβο στον Νίκο για αυτό που κάνει, που έχει όλη την καλή διάθεση και όλο τον χρόνο και που σπαταλάει να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, το γουστάρω πρώτα για μένα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι, και όσο μπορώ να σε βοηθάω, θα σε βοηθάω. Εννοείται. Να κάνουμε βίντεο για το κανάλι σου όσα θέλεις. Να σε καλά, Μανώλη, και να πούμε ότι όσοι φίλοι βλέπετε πρώτη φορά βίντεο με τον Μανώλη, να πούμε ότι πέρσι τέτοια εποχή κάναμε μια φοβερή βιντεάρα, το Toy Room Tour του Μανώλη, που ουσιαστικά το λέμε μουσείο παιχνιδιών, ένας απίστευτος χώρος. Όσοι δεν έχετε δει αυτό το βίντεο, θα το βάλω τώρα από κάτω να υπάρξει παράθυρο να το δείτε. Και επίσης και πρόσφατα, τον Απρίλιο περίπου, κάναμε και unboxing το Thunder Tank τη Super 7, ένα φοβερό κομμάτι. Είδατε το βίντεο, πορωθήκατε, το γουστάρατε. Και φήμες λένε. Ναι, σωστά. Φήμες λένε ότι πάει για Catchler. Ότι περιμένουμε πλέον το άνθρωπο των Έλουρων, έτσι. Αν δώσει ο Θεός και είμαστε καλά παιδιά. Εντάξει. Αυτό όμως το. Άμα, δύσκολο κομμάτι. Άμα σκεφτώ ότι το Thunder ήταν και ήταν τόσο Μανώλη, εδώ δεν θα έχει χώρο ούτε για το κουτί. Όχι, μπορεί να το βάλει εδώ για τραπέζι. Λογικά. Να φύγει το τραπέζι. Ναι, ναι. Θα κάνουμε όλα τα βίντεο πάνω στο. Μακάρι να έρθει, μακάρι να καταφέρουμε να το. Και να το κάνουμε και βίντεο. Να το κάνουμε και βίντεο, να το χαρούμε και. Το σπίτι. Όλα τα θα τα βρούμε, εντάξει. Εννοείται. Λοιπόν, παιδιά, μη σα κατάμε άλλο. Κάντε ένα like στο βίντεο, ένα σχόλιο αν σας άρεσε, ποιος σας άρεσε πιο πολύ από τα δύο. Μην γράψετε που θα τα βρούμε γιατί δεν θα τα βρείτε, είπαμε είναι sold. Αν είστε νέοι φίλοι του καναλιού, ένα subscribe, ένα like βοηθάει και άλλο ένα επεισόδιο τα παιχνίδια της καρδιάς μας αφιερωμένα σε συλλεκτικά παιχνίδια retro και μη ήρθε στο τέλος του, ελπίζω να σας άρεσε. Να είστε καλά, φιλιά από Γαλάτσι και καλή συνέχεια.